Παρά τα εκατομμύρια των νεκρών από την πανδημία στην Ευρώπη, δεν υδρώνει το αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεών τη. Πηξίδα σα έχετε το φάρμακο εμπόρευμα. Τα νοσοκομεία που λειτουργούν με όρου πληρότητας, λες και είναι ξενοδοχεία. Ενώ σήμερα μπορεί να υπάρξει ενιαίο αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγεία, με κριτήριο τη δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση τη υγεία του λαού. Όπω και κάλυψη των αναγκών για φάρμακα όταν τα χρειάζεται ο λαό, τόσο σε συνθήκε αυξημένη ζήτηση, όσο και σε έκτακτε συνθήκε. Αυτέ οι υπαρκτέ δυνατότητε προσκρούν στην ευρωενωσιακή στρατηγική εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματο υγεία, στην κερδοφορία των ιδιωτικών μαγαζιών υγεία και των φαρμακευτικών κολοσσών, που κατέχουν τι πατέντε, ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ του, κερδοσκοπώντα σε βάρο τη υγεία του λαού. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιτρέψουν να γίνει τη ζωή του θυσία στο καπιταλιστικό κέρδο, να παλέψουν για κατάργηση των πατεντών. Παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων, για δωρεάν φάρμακα τη στιγμή που τα χρειάζονται, για σύγχρονο, εξοπλισμένο, στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγεία χωρί επιχειρηματική δράση, για προσωπικό με μόνιμη, σταθερή δουλειά και μισθού με βάση τι σύγχρονε ανάγκες.